Απολύτως ικανοποιημένος από τον τρόπο αντίδρασης του μηχανισμού του Δήμου Βόλου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία προκάλεσε η χθεσινή σφοδρή χιονόπτωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος. Μέχρι το βράδυ, μηχανήματα του Δήμου καθάριζαν το οδικό δίκτυο της πόλης και έριχναν θαλασσινό νερό στους κεντρικούς δρόμους. Η βροχή που ξέσπασε από τις 7 το απόγευμα βοήθησε το έργο των συνεργείων αποχιονισμού. Η εικόνα της πόλης είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Εγώ νομίζω ότι με άριστα το 10 η επιχείρηση πήρε 9,5. Η επιχείρηση ανοίγματος και καθαρισμού όλων των δρόμων. Τώρα αν υπήρξαν 2, 3, 5 μικροπροβλήματα σε απομακρυσμένα χωριά, εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα και λογικά. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας δοθήκαν άμεσες λύσεις παντού, από τη μία άκρη στην άλλη τώρα. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρία σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περιμένουμε αντίστοιχη χιονόπτωση και πιο έντονη μάλιστα τις μεσημεριανές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, βραδινές ώρες. Ο μηχανισμός του Δήμου Βόλου και η οργάνωση και ο σχεδιασμός παραμένει σε ετοιμότητα. Ήδη ξεκινάνε τώρα τις επόμενες ώρες με το κλειδί στο χέρι να περιμένουν τα σημεία τα οποία ήδη έχουν δοθεί. Και περιμένουμε τη Σοφία, τη Μαρία και όποια άλλη θέλει να μπει στην παρέα. Για άλλη μια φορά η οδική συμπεριφορά αρκετών προκάλεσε προβλήματα και έγινε ακόμη πιο δύσκολο το έργο των συνεργείων αποχιονισμού. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών ανταποκρίθηκε. Δηλαδή η χρήση αυτοκινήτων σε τέτοια καιρικά φαινόμενα, αλλά και κάποιοι ασυνείδητοι οδηγοί που να σταματάνε να διπλοπαρκάρουν για να πάρουν έναν καφέ και δημιουργούν ένα μποτιλιάρισμα ή ακόμη και πρόβλημα στο μηχάνημα για να κάνει την προσπέλαση να καθαρίσει τους δρόμους, νομίζω είναι, δεν μπορούμε να το κατανομάσουμε. Ζητώ λοιπόν για άλλη μια φορά και αυτοί οι ασυνείδητοι οδηγοί να συνεργαστούν προς όφελος όχι μόνο τον ίδιο αλλά και συμπολιτών αλλά και όλης της πόλης. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε ακραία καιρικά φαινόμενα που χρειαζόμαστε τη συνύπαρξη, τη συνεργασία και τη συμμετοχή, πρέπει όλοι να συμμετέχουμε. Ο Βόλος είναι όλων μας, δεν είναι προσωπική υπόθεση. Πρέπει να συμβάλλουμε, γιατί υπάρχουν άρρωστοι, υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία πρέπει η Δημοτική Αρχή, από τη στιγμή που έρχει τη διάθεση και την ικανότητα να κρατήσει τους δρόμους ανοιχτούς, μην δημιουργούν προβλήματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε σε σχεδόν 20 περιπτώσεις πτώσης δέντρων σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος. Χθες η υπηρεσία μας επενεύει σε δεκάδες κοπές δέντρων βασικά, πάνω από 20, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 20. Τα πιο πολλά συμβάντα ήταν τέτοιου είδους, δεν κληθήκαμε για διάσωση ατόμου, είναι επέμβαση σε κάποιο άλλο συμπολίτη μας για πιο σοβαρό θέμα. Πιο πολλά ήταν πτώσεις δέντρων και πάνω στα αυτοκίνητα και ζημιές προκάλεσαν πάνω σε αυτοκίνητα. Με περισσότερα από 100 μηχανήματα, ο Δήμος του Βόλου προετοιμάζεται για το νέο κύμα κακοκαιρίας με σφοδρές χιονοπτώσεις που προέβλεψαν για σήμερα οι μετεωρολόγοι. Με το Θεό και τη φύση δεν μπορείς να τα βάλεις. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε σε ετοιμότητα, σε πλήρη ετοιμότητα, πάνω από 110 μηχανήματα σε όλο τον νομό, σε όλη τη Μαγνησία, σε όλο το Βόλο. Και τα συνεργεία όλα θα κάνουν τα δύνατα δυνατά ώστε η πόλη να παραμείνει ανοιχτή. Τα κεντρικά δίκτυα, οι αρτηρίες και όποιος έχει ανάγκη. Τώρα όλα τα άλλα έχουν αποτοποιηθεί στην ανακοίνωση για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, είτε με αλάτι, είτε με προβλήματα στα κοινωνικά κέντρα, είτε άστεγους που θα χρειαστούν κάποια ζεστασιά. Είναι αποτυπωμένα να τα διαβάσουν, να τους τα μεταφέρετε κι εσείς. Και από εκεί και πέρα, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου είναι στη διάθεση των πολιτών. Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είμαστε οργανωμένοι και θα συνεχίσουμε. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε εδώ.